Καλημέρα και από εμένα. Να πούμε ότι μαζί με το συνεργείο της ΕΡΤ, τον Δημήτρη Καρκαλέτσο και τον Γιάννη τον Σερπάνο, βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκης και Ανθέμης. Είναι στα σύνορα του Χαλανδρίου με τον Γέρακα. Και γιατί βρισκόμαστε εδώ? Λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν ένα σούπερ μάρκετ στην οδό Ηρακλήτου. Ξύλωσαν ένα ATM το οποίο υπήρχε τοποθετημένο στην πρόσωψη, το φόρτωσαν σε ένα φορτηγάκι το οποίο φαίνεται ότι είχαν κλέψει προηγουμένως και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικός ασφάλειας αντιλήφθηκε τις κινήσεις, τους ενημέρωσε συναδέλφους στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ξεκίνησαν αναζητήσεις και στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όπως είπαμε, λίγο πριν τη συμβολή με την Ανθέμης. Ο οδηγός του κλεμμένου φορτηγού με το ATM έχασε τον έλεγχο, αυτό έπεσε πάνω σε δέντρο και σε σταθμευμένο και ταχύ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο δρόμος να είναι κλειστός. Όπως βλέπετε, με τη βοήθεια του συνεργείου της ΕΡΤ, υπάρχουν στο σημείο αστυνομικοί της ασφάλειας, συλλέγουν υλικό από το φορτηγάκι, ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα, είτε και γενετικό υλικό. Ψάχνουν τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών και κυρίως στο σημείο της διαφυγής τους. Φαίνεται ότι υπήρχε και ένα δεύτερο όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν για να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο, τόσο από το σημείο μάλλον που έγινε η κλοπή του ATM, όσο και από εδώ που βρισκόμαστε. Ναι. Ένα είναι αυτό που έγινε χθες. Είμαστε στο σημείο. Σε λίγο θα πάμε στο άλλο σημείο που είχαμε εξελίξει πυροβολισμού στη Σύγκρου. Θα μας τα πει ο Κώστας Τάμου.